Και από την Πάτμο και τη Λέρο, φίλες και φίλοι μας, θα πάμε τώρα στη γειτονική ΚΟ και θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γερούκαλη, τον νευρολόγο-ψυχίατρο, γνωστό σε όλους μας. Έχουμε μπροστά μας ένα κείμενο θέσεων της αστικής εταιρείας Ιπποκράτης, στην οποία ενέχεται ο κύριος Γερούκαλης. Κύριε Γερούκαλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας το κείμενο θέσεων της αστικής εταιρείας Ιπποκράτης. Θα θέλαμε να μας πείτε σε τι αφορά συγκεκριμένα η αστική εταιρεία, ποιοι την αποτελούν και ποιους στόχους έχει. Μάλιστα. Η αστική εταιρεία έχει ιδρυθεί το 1998. Είναι αρκετά χρόνια. Βέβαια, 18 πλέον και 2 είναι, κλείσαμε μία 20ετία. Συστήθηκε τότε που ξεκίναγε ο ΚΑΝΑ να δημιουργεί κέντρα πρόληψη ανά την Ελλάδα, όχι όμως μέσα από μια υπαλληλική σχέση του ΚΑΝΑ, αλλά μέσα από δημιουργία αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος στις διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Για να λειτουργήσει, συγγνώμη, επικουρικά στον ΟΚΑΝΑ. Όχι επικουρικά, για να υλοποιεί το πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ. Μάλιστα. Το πρόγραμμα της πρόληψης του ΟΚΑΝΑ υλοποιείται μόνο μέσα από τα κέντρα πρόληψης. Mm-hmm. Το ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι φορείς, οι οποίοι επισήμως ή ανεπισήμως ασχολούνται με την πρόληψη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αφορά την ελληνική πραγματικότητα που ο καθένας στείνει ένα μαγαζί και μπορεί να δηλώνει ότι ασχολείται με το οποιοδήποτε θέμα. Mm-hmm. Αλλά ας μην την παρεκτρέψω τη συζήτηση από την αστική εταιρεία Ιπποκράτης, η οποία συστήθηκε με τους τότε δήμους, με τον τότε δήμο και κοινότητες του νησιού της ΚΟ και από κοινωνικούς και επιστημονικούς συλλόγους. Ηρίστον παρόδο ότι έγινε μια προσπάθεια στα χρόνια που πέρασαν να ενταχθεί και η Κάλυμνος στην αστική εταιρεία Ιπποκράτης, προσπάθεια η οποία πέτυχε παταγωδός και επιθετίας του Δημητρίου Διακομιχάλη και επιθετίας του κυρίου Γαλουζή. Δεν κατέστη δυνατή η δημιουργία, η συμμετοχή μάλλον του Δήμου στην αστική εταιρεία ως εταίρου και η δημιουργία αυτονόμου κέντρου πρόληψης με ό,τι αυτό σήμαινε στην Κάλυμνο. Λέω με ό,τι αυτό σήμαινε, διότι το αυτόνομο κέντρο πρόληψης στην Κάλυμνο θα είχε στελεχειακό δυναμικό από επιστήμονες του νησιού και θα μπορούσε να έχει πολύ πιο άμεση παρεμβατικότητα και πρόσβαση στο κοινωνικό γίγνεσθε της Καλύμνου, δεδομένου ότι στην ευθύνη της αστικής εταιρείας Ιπποκράτης είναι όλο το λεγόμενο βόρειο συγκρότημα, Κόσνη Ίσχυρος και η επαρχία Καλύμνου μόνο της στα νησιά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αποτελεί ένα ζωτικό χώρο ευθύνης δικό μας. Αλλά ούτε είναι της παρούσης να κουβεντιάσουμε ακριβώς το γιατί η Καλύμνος επί της ουσίας αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτό. Θα το δούμε ίσως μια άλλη φορά. Θα έχει σημασία, κύριε Ρεΐση, γιατί ξέρετε, όταν μας παραχωρήθηκε ένα κτίριο, το πρώην καπί στο χωριό πάνω, ξεσκόθηκαν οι κάτοικοι για να μην έρθουν τα ναρκωτικά κοντά τους. Και το σχήμα το οξύμορο για την καλυμνιακή κοινωνία είναι ότι όταν τα ναρκωτικά ενδυμούν στην Κάλυμνο και ιδιαίτερα στη χώρα της Καλύμνου, θεώρησαν ότι το κέντρο πρόληψης θα έφερε τα ναρκωτικά στο σπίτι τους. Ναι. Γι' αυτό αυτές είναι κάποιες... Πολλές φορές στρουθοκαμιλίζουμε ως κοινωνία. Ακριβώς, για να μην πω τη λέξη ότι είναι σχιζοφρενικές καταστάσεις. Η πορεία μας λοιπόν ήταν να εφαρμόζουμε τα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης στα νησιά του χώρου ευθύνη μας. Τι σημαίνει με μια κουβέντα πρωτογενής πρόληψης? Σημαίνει να συζητήσουμε, να πείσουμε, να περάσουμε ένα άλλο μοντέλο, έναν άλλο τρόπο ζωής στον υγιή πληθυσμό και όχι θεραπευτικός σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ήδη χρήση. Για αυτά τα θέματα υπάρχουν οι άλλες μονάδες, στεγνά προγράμματα ή άλλα που οργανώνει και το ΚΕΦΕΑ και ο ΚΑΝΑ. Είναι μια παράλληλη στήριξη προς τους εξαρτώμενους, έτσι? Παράλληλη στήριξη με την έννοια ότι μπορούμε να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξαρτώμενα πρόσωπα και στις οικογένειές τους και να παραπέμπουμε διά της αστικής εταιρείας Ιπποκράτης σε άλλες δομές οι οποίες ασχολούνται με τη θεραπευτική αποκατάσταση. Το άλλο το ενδιαφέρον είναι
ότι η αστική εταιρεία Ιπποκράτης από 15 χρόνια περίπου αντελήφθη ότι δεν μπορεί να λειτουργεί σαν άλοθη της κοινωνίας και διεκδίκησε και το πέτυχε σε ένα μεγάλο βαθμό να έχει ένα περισσότερο ζωτικό χώρο και ένα περισσότερο παρεμβατικό λόγο στον κοινωνικό σχεδιασμό. Τι εννοώ με αυτό? Δεν μπορεί να έχουμε μια κοινωνία και προγράμματα κυβερνητικά ή δημοτικά τα οποία να μην ασχολούνται καθόλου με τη φιλοσοφία της ζωής, με τον τρόπο της ζωής, με τον στόχο της ζωής, αλλά ταυτοχρόνως να έχουμε και ένα κέντρο πρόληψης έτσι ώστε να πετάμε σε αυτό την ευθύνη του να μην αναπτύσσεται ή να μην αυξάνει η χρήση ουσιών ή και οι άλλες εξαρτήσεις μέσα από το διαδίκτυο πλέον του τζόγου, είτε πολλές άλλες εξαρτήσεις που αφορούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Και το λέω αυτό το πράγμα, κυρία Ρίση, γιατί δεν μπορεί το μεγάλο κομμάτι της, του κοινωνικού γίγνεσθε να ευωδώνει τη χρήση των ναρκωτικών ή των εξαρτήσεων και το κέντρο πρόληψης να υποτίθεται να στηρίζει την πρόληψη και την αποχή από τις εξαρτήσεις και μετά βέβαια να του χρεώνεται και το γιατί δεν κάνουμε κάτι ή γιατί αποτυγχάνουμε στην μείωση των εξαρτήσεων. Θα σας πω δύο πολύ απλά παραδείγματα. Το ένα είναι η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου. Εδώ πρέπει να πω με πάρα πολύ καμάρι, κυρία Ρίση, ότι ενημερωθήκαμε πριν από λίγες μέρες από τον Διεθνή Οργανισμό Ακαδέμια. Είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρακολουθεί την επιστημονική δραστηριότητα ανά τον κόσμο, ότι τα συμπεράσματα και οι επιστημονικές μας εργασίες, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί την τελευταία πενταετία στα ξένα επιστημονικά περιοδικά, χρησιμοποιούνται από 61 ερευνητικά προγράμματα ανά τον κόσμο για τις δικές τους έρευνες και τις δικές τους επιστημονικές μελέτες. Μάλιστα, συγχαρητήρια λοιπόν. Αυτό ναι, ήταν ένα πραγματικά έτσι μας έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση αυτή η ενημέρωση που είχαμε στον οργανισμό Ακαδέμια. Αλλά έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορεί οι γονείς να παρετούνται του ρόλου του γονέως και να γίνονται φίλοι με τα παιδιά. Δεν μπορεί η τεχνολογία να μπαίνει από την ηλικία των 3 ετών στα παιδιά και μετά εμείς να γονιούμε και να αναρωτιόμαστε γιατί στα 8 το παιδί είναι εξαρτημένο από την ψηφιακή τεχνολογία. Ή το άλλο που αφορά τον τρόπο ζωής. Ο τρόπος ζωής με το να είναι απολύτως εξατομικευμένος και να είναι και ο τρόπος ζωής της ευκολίας διευκολύνει ακριβώς μέσα από μια παθητική στάση του προσώπου είτε τη χρήση των ουσιών είτε τη χρήση οποιονδήποτε άλλων εξαρτησιογόνων μηχανισμών. Είναι πολλές οι παράμετροι που έτσι είναι πάρα πολλές, οδηγούν και τα παιδιά λόγο, προς αυτή την κατεύθυνση. Και προσθήκαμε μία επταετία περίπου σε δύο βασικά θέματα. Σε αυτό που λέμε ευζήν, δηλαδή ο τρόπος του βίου, γιατί ζούμε, ποιος είναι ο στόχος που ζούμε, τι ζωή θέλουμε να έχουμε. Και το δεύτερο είναι να αναδείξουμε το πρόσωπο, να ξεφύγει δηλαδή ο άνθρωπος από το να είναι ένα άτομο καταναλωτής, υποχείριο και ευάλωτος σε οτιδήποτε καταναλωτικό, αλλά να μπορεί να στέκεται στα πόδια του, δημιουργώντας μια ισχυρή προσωπικότητα. Πολλές οι δράσεις της εταιρείας. Πάρα πολλές. Και αυτό ειδικά με το ευζήν και με τον τρόπο ζωής, το ξεκινήσαμε το 5 και θα έλεγα, βλέποντας την πορεία των πραγμάτων, ότι αποτέλεσε και το έναυσμα ή το υπομόχλιο για να γίνουν και πολλά άλλα πράγματα, τουλάχιστον στην ΚΟ, αναφορικώς με το θέμα αυτό, ξεκινώντας από την κουζίνα, γιατί στην κουζίνα θα επανέλθω, αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικογενειακής ζωής και της δικιάς μας στοχοθεσίας, μέχρι την ποιότητα και την αισθητική του τοπίου. Προσεγγίσετε δηλαδή με ένα διαφορετικό τρόπο το όλο θέμα, το τόσο σοβαρό θέμα των εξαρτήσεων, ξεκινώντας μέσα από την καθημερινότητα και μέσα από την οικογενειακή έτσι, γκάμα. Ακριβώς το διατυπώνετε, κυρία Ρίση, διότι δεν μπορεί ένα παιδί να μεγαλώνει ή ένας ενήλικας να απεμπολεί την αισθητική του τοπίου,
την αισθητική στη ζωή του, να είναι τοποφάγος και να μην έχει την τοποφιλία. Ή δεν μπορεί να ξεχνάμε ότι η κουζίνα, αυτό που λέγαμε ανέκαθεν η οικογενειακή εστία, και δεν είναι η κουζίνα μόνο σαν παρασκευαστήριο φαγητού, αλλά είναι κυρίως η όλη φιλοσοφία, η όλη ακριβώς ατμόσφαιρα, κατάσταση της δημιουργίας των ευδεσμάτων του φαγητού μέσα από το πρίσμα της οικιακής οικονομίας. Ξεχάσαμε τι σημαίνει οικιακή οικονομία, διότι ένα άλλο έτσι οξύμορο σχήμα έχει γεμίσει η Ελλάδα με σεφ. Όλες οι εκπομπές, δεν ξέρω, εσείς πρέπει να έχετε μια εκπομπή με σεφ και με κουζίνα. Στο Αιγαίο, βέβαια. Στο Αιγαίο, και βέβαια. Μάλιστα αύριο θα έχουμε προσκεκλημένο και ένα σεφ καλύμνιο. Αν εννοείται τον Κουλιά. Όχι, αύριο θα είναι ο κύριος Μάρθας. Α, ωραία. Μια επόμενη φορά ο κύριος Κουλιάς. Συγγνώμη, τον Μάρθα ήθελα να πω, που δουλεύει στο Aqua Blue. Όχι, ναι. Δεν ξέρω που... Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι από τους λίγους, θα του δώσετε τους χαιρετισμούς μου παρόλο που δεν τον ξέρω, είναι από τους λίγους σεφ οι οποίοι έχουν μια προσέγγιση οικιακή, οικιακού χαρακτήρος. Διότι οι περισσότεροι των σεφ κάνουν μια υψηλή επίδειξη τεχνικής. Η κουζίνα του σπιτιού δεν έχει ανάγκη επίδειξη τεχνικής. Η μαστοριά της μαγειρικής δεν είναι τεχνική και διαγωνισμός ταχυτήτων σε motocross, ποιος θα κάνει το ταχύτερο χρόνο στην πίστα την τάδε. Να αναδεικνύουμε τις αξίες της δικής μας κουλτούρας και ποιότητας. Θα θυμάστε βέβαια ότι όταν η μάνα σας σας μάθει να μαγειρεύετε, δεν σας έλεγε πόσο αλάτι θα βάλετε, έλεγε τόσο. Και θα θυμάστε βεβαίως ότι η παρασκευή του φαγητού ήταν αποτέλεσμα μιας μεγάλης σκέψεως. Τι έχουμε, ολόκληρη η ιεροτελεστία. Ναι, τι χρήματα έχουμε, τι γούστα έχει ο καθένας μας. Βέβαια. Και πάνω απ' όλα εντάσσεται η παρασκευή στην οικιακή οικονομία. Διότι αν δεν εντάσσεται, τότε είναι ένα ξένο σώμα. Και αυτό είναι ακριβώς που θέλουμε να αποφύγουμε. Θα μου πείτε τώρα, η πρόληψη των ναρκωτικών ξεκινά με την οικιακή οικονομία. Μα εάν μάθεις οικιακή οικονομία, εάν μάθεις αισθητική για τη ζωή σου, εάν αγαπάς το περιβάλλον, όχι ως οικολόγος με την έννοια να θαυμάζω το κάλος κάπου, αλλά εγώ στην ατομική μου συμπεριφορά να μην συνεισφέρω τίποτα σαν τρόπο ζωής. Εάν λοιπόν αυτά τα αποκτήσεις, ιδίως από την παιδική ηλικία, και έχεις και αυτοπιθαρχία. Έτσι. Ακριβώς. Υπομονή. Τι λέξη υπομονή που την έχουμε ξεχάσει. Όλα τα θέλουμε γρήγορα. Όλες οι διαφημίσεις λένε δεν χρειάζεται να παρασκευάσεις φαγητό. Τη γιαγιά την υποκαθιστά η τάδε εταιρεία με το έτοιμο παρασκευασμένο φαγητό. Πού είναι η αγάπη, πού είναι η προσπάθεια, πού είναι ο κόπος ο οποίος θα ανταμυφθεί από τη χαρά του τραπεζιού. Κύριε Γερούχαλη, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας αναφέρατε απόψε. Θα έχουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία, θα σας δώσουμε, γιατί επιβάλλετε, μια επόμενη φορά να πούμε περισσότερα για τη φιλοσοφία των πραγμάτων στην αστική εταιρεία Ιπποκράτης, έτσι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Εγώ, πάντως, μην ξεχάσετε στον κύριο Μάρθα τους χαιρετισμούς μου. Και πολύ ευχαρίστως. Που έκανα σε σχέση με άλλους σεφ που παρότι το νερό της ηλικίας του έχει πιάσει αλλιώς το νόημα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γαβρίλ, μ' ακούς? Γαβρίλ, μπορούμε να έχουμε τώρα την κυρία Σαρίκα στην τηλεφωνική μας γραμμή? Λοιπόν, μπορείτε να μείνετε μαζί μας. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε λοιπόν, κάτι μας έστειλε ο πρώην υπουργός ο κύριος Αριστοτέλης Παυλίδης, μία κατάσταση καταγραφής των σημαντικότερων ημερομηνιών που σημάδεψαν την πορεία των νησιών μας προς την απελευθέρωση. Είναι 2 σελίδες. Όντως πρέπει να τις γνωρίζουμε εμείς οι Δωδεκανήσιοι, γιατί είναι σημαντικές ημερομηνίες. Ωστόσο, θα διαβάσω, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να τις διαβάσουμε όλες, θα διαβάσουμε την πρώτη και τις τελευταίες.
και αφορά στην 5 Πέμπτου του 1912 κατάληψη των νησιών της Δωδεκανήσου από τους Ιταλούς διαρκούντος του Ιταλοϊτουρκικού πολέμου. Μία πορεία αιματηρή προς την ημερομηνία της ενσωμάτωσής μας και 26 Τετάρτου 1950 υποδοχή των πρώτων Δωδεκανησίων βουλευτών στη Βουλή των Ελλήνων από τον κύριο Αριστοτέλη Παυλίδη μέσω του βουλευτή, του πρώην βουλευτή Δωδεκανήσου, του κυρίου Γεωργίου Κασάρα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σαρίκα, τη διοικήτρια του νοσοκομείου Λέρου. Κυρία Σαρίκα, μας ακούτε? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ναι, κυρία Σαρίκα, μάλιστα, καλησπέρα, ναι, σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε έστω και τηλεφωνικά μέσω της τηλεφωνικής σύνδεσης στο Αιγαίο, στη τηλεόραση Αιγαίο. Καλησπέρα σας σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ο κύριος Ιγνατίδης μας ενημέρωσε ότι έχετε κάτι πολύ ευχάριστο να μας ανακοινώσετε που αφορά στο νοσοκομείο της Λέρου. Βεβαίως. Κοιτάξτε, έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο μας, τόσο στη στελέχωση ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, όσο και σε θέματα κτηριακά αλλά και εξοπλισμού. Και έχουμε πάρει και ειδική επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας για να αναβαθμίσουμε λίγο το νοσοκομείο μας. Αυτό που είναι καινούριο και που είναι σημερινό, είχαμε υποβάλει αιτήματα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας για καινούριο ακτινολογικό μηχάνημα, καινούριο μαστογράφο και αξονικό τομογράφο. Είχαμε πάρει την έγκριση σκοπιμότητας, αλλά με χαρά σήμερα μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι αναρτήθηκε ο διαγωνισμός στην Διάβγεια και προχωράμε προχωράει η διακήρυξη για καινούριο ακτινολογικό μηχάνημα και καινούριο ψηφιακό μαστογράφο. Είναι μία δαπάνη ύψους 310.000 ευρώ που είχαν μπει στον προϋπολογισμό μας από το 2017. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και σήμερα αναρτήθηκε ο διαγωνισμός. Ο αξονικός τομογράφος έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Οικονομικών. Περιμένουμε την τελική, ας πούμε, υπογραφή για να προχωρήσουμε στη διακήρυξη, για την οποία είμαστε έτοιμοι βεβαίως. Ωραία. Οπότε πότε υπολογίζετε ότι θα μπορούν να έρθουν στο νοσοκομείο της Λέρου αυτά τα τόσο σημαντικά έτσι μηχανήματα? Κοιτάξτε, επειδή είναι διεθνής ηλεκτρονικός ο διαγωνισμός και υπάρχουν προθεσμίες, δηλαδή η ανάρτηση πρέπει να κρατήσει 35-40 μέρες και να γίνουν οι προσφορές κλπ. Είμαστε αισιόδοξοι σε 2-3 μήνες να μπορούμε να έχουμε αυτά τα μηχανήματα στο νοσοκομείο μας. Νοσοκομείο. Πολύ ωραία. Θα εξυπηρετήσει όχι μόνο τους κατοίκους της Λέρου, αλλά και των γύρω νησιών. Και βέβαια λύνει τα χέρια και σε εσάς, έτσι. Σας διευκολύνει στο έργο σας. Στους γιατρούς μας, πολύ βεβαίως, διότι είναι πιο έγκυρες οι διαγνώσεις. Με τον μαστογράφο λύνει μεγάλο πρόβλημα στον προληπτικό έλεγχο των γυναικών και στις διαγνωστικές βεβαίως εξετάσεις που χρειάζονται γι' αυτό. Μειώνει την ανάγκη μετάβαση σε άλλα νοσοκομεία εκτός νησιού για τέτοιες εξετάσεις. Βέβαια. Και αυξάνει και το αίσθημα ασφάλειας του πληθυσμού. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι εκτός από τις 9.000 κατοίκους που έχουμε στο νησί, εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά που είναι 4-5.000 κάτοικοι. Έχουμε το κέντρο υποδοχής ταυτοποίησης προσφύγων, συν οι επισκέπτες, οι τουρίστες κλπ. Τώρα από εδώ είναι και πέρα, υπόθεση. Από το Πάσχα και πέρα, μεγάλη υπόθεση βέβαια. Βεβαίως. Πολύ ευχάριστη είμαστε εξέλιξη. Πολύ αυτή. Χαρούμενοι γι' αυτό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια λοιπόν και καλή δύναμη στο έργο σας, κύριε Σαρίκα. Να είστε Σαρίκα. Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για πολύ. Το χρόνο. Να είστε, καλά. Γεια σας. Γαβρίλ, τι κάνουμε? Πάμε σε διαφημίσεις.